Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους και καλή σεζόν. Γιατί δημοσιογραφική σεζόν εννοώ, δηλαδή δεν άνοιξε τίποτα άλλο. Οι άλλες σεζόν είναι πολυτέλεια πλέον. Οι εποχές έχασαν το νόημά τους. Φθινόπωρο, χειμώνας, καλοκαίρι, άνοιξη, οικογενειακή οικονομία δεν επιτρέπει τέτοιες πολυτέλειες, το γνωρίζετε, άλλωστε δεν χρειάζεται να σας πω περισσότερα. Θα πάμε κατευθείαν στο κυρίαρχο θέμα για να κερδίσουμε χρόνο. Επειδή φαντάζομαι ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό, πάνε 25 χρόνια τουλάχιστον, έχουμε γνωριστεί καλά. Εγώ δεν γνωρίζω ποιοι είστε, υποψιάζομαι. Εσείς υποψιάζεστε ποιος είμαι, αλλά με γνωρίζετε καλύτερα. Και βεβαίως έχετε το δικαίωμα να κρίνετε, να σκέφτεστε, να υποψιάζεστε, να βγάζετε τα δικά σας συμπεράσματα με ασφαλέστερο τρόπο από ότι ένας δημοσιογράφος που μπορεί να τον παρακολουθούν χιλιάδες και κάποιες φορές εκατομμύρια άνθρωποι. Γνωρίζετε τη θεωρία του opinion making. Δηλαδή εγώ είμαι αυτός που ξέρω και εσείς είστε τα πρόβατα, επομένως εγώ σας καθοδηγώ και σας πάω όπου θέλω και κάνω, σας κάνω να πιστεύετε εκείνο που γουστάρω εγώ. Αυτό συμβαίνει στη δημοσιογραφία, δυστυχώς. Αυτή είναι η καρδιά της δημοσιογραφίας. Το έχουν καταγγείλει νομπελίστες, δημοσιογράφοι βραβευμένοι, δημοσιογράφοι που τέλειωσαν την καριέρα του και αν την καριέρα τους έτσι με δόξα και τιμή δηλαδή. Και στο τέλος είπαν ότι το μόνο, θα έχετε διαβάσει τα άρθρα του Κλεάνθη Γρίβα, το μόνο που κατόρθωσα στη ζωή μου, είπε ένας από αυτούς, ένας από τους μεγαλύτερους δημοσιογράφους Αμερικανούς, ήταν να υπακούω, να δέχομαι όλη την ώρα εντολές από το αφεντικό, να υπακούω σε αυτό και να προσπαθώ να διαστρεβλώσω την αλήθεια. Και η αντίστασή μου σε αυτή τη συμπεριφορά του αφεντικού ήταν και η μεγαλύτερη επιτυχία μου. Βέβαια, πέρασε ο καιρός, τα μέσα έχουν αλλάξει, έχει μπει το διαδίκτυο στη ζωή μας. Ευτυχώς, με όλα τα κακά που έχει το διαδίκτυο, μπορείς να διαβάσεις μεγαλύτερες ανακρίβειες και αθλειότητες μέσα σε αυτό που δεν ισχύουν, έχει και κάτι άλλο, την ελεύθερη κυκλοφορία της είδησης και την ταχύτητα που χρειάζεται, το ώστε όλοι να είστε ψηλιασμένοι τουλάχιστον, αν δεν είστε καλά ενημερωμένοι. Χρυσή Αυγή. Μεταξύ μας, αυτούς τους μάγκες, αυτούς τους χτιστούς, τους μπρατσάδες και τους δαβατζίδες, οι οποίοι γύρναγαν από εδώ και από εκεί και είχαν σακατέψει κόσμο, θα μπορούσαν να τους έχουν μαζέψει από τη δεκαετία του 80, από τις αρχές του 90. Θα έχει τελειώσει αυτή η ιστορία, διότι κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, με τη μόρφωση, την παιδεία και την αισθητική που έχουν και αντιλαμβάνονται έτσι την πολιτική και την κοινωνική τους δράση, είχαν γίνει πολύ επικίνδυνοι για τον εαυτό τους και για τους άλλους. Δεν θα πάω σε πολιτικές αναλύσεις, στο γεγονός ότι σακατεύτηκαν παιδιά, όπως αν θυμάστε ένα παιδί έξω από την Ευελπίδων, σακατεύτηκαν συνανθρωποί μας, εξευθελίστηκαν, ταπεινώθηκαν, σκοτώθηκαν άνθρωποι. Έλειπαν και λείπουν άνθρωποι από την κοινωνία μας που δεν ξέρουμε αν είναι αυτοί ή κάποιοι άλλοι ή πώς έγινε αυτό. Για ορισμένες περιπτώσεις όμως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πώς συνέβη. Και η εξουσία δεν έκανε τίποτα όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί άλλοτε την βόλευαν κάτι τέτοιοι τύποι και άλλοτε δεν την βόλευαν. Όταν όμως ήρθαν και ακούμπησαν επάνω στην επιδερμίδα της, τότε κλώτησαν και εν μία νυχτή τους μάζεψαν όλους. Και πολύ σωστά. Η άλλη πλευρά επιχειρηματολογεί και λέει: καλά, ρε εσείς. Εμείς είμαστε εγκληματική οργάνωση, έστω και αν μας χρεώσετε 10 νεκρούς. Εσείς με 3.000 που έχουν αυτοκτονήσει, τι είσαστε? Και γιατί δεν έχουν πιάσει κανέναν δικό σας τώρα? Εκτός από τον Τζοχατζόπουλο, λένε, και τον Σμπόκο και κάτι άλλο. Και γίνεται τις μουρλές και περνάνε το μηνυματάκι έξυπνα. Και εάν ο τρόπος που του συνέλαβαν, ο οποίος είναι στα όρια της νομιμότητας, δεν αποδειχθεί ότι ο τρόπος αυτός είναι σοβαρός, έχει αποδεικτικά στοιχεία, είναι συντεταγμένος και έχει γίνει με όλους τους κανόνες που έπρεπε να έχει γίνει, τότε αλίμονο. Φανταστείτε να επιστρέψουν σε ένα μήνα οι μάγκες
και να είναι ισχυρότερη με περισσότερα επιχειρήματα τώρα και να έχεις όλο αυτό τον εσμό των φασιστοειδών απέναντί σου, όπου θα συμπαρασύρουν εκατοντάδες ανθρώπους. Διότι το πλατωνικό και αριστοτελικό ότι ο άνθρωπος έχει συνέστημα και λογική δεν ισχύει. Εκεί υπάρχει μόνο το συνέστημα. Το συνέστημα ξέρετε που οδηγεί. Να κλαίω, να οδύρομαι χωρίς να σκέπτομαι. Να χτυπιέμαι και να αποφασίζω έτσι. Με αυτή τη λογική κάποιοι άνθρωποι κατέληξαν στη Χρυσή Αυγή. Και αν επιχείρητε τώρα να αποσπάσουν τις ψήφους της γιατί τις έχουν ανάγκη, δεν θα το καταφέρουν. Διότι αυτοί που πήγαν στη Χρυσή Αυγή δεν πήγαν γιατί γούσταραν τη φάτσα του Μιχαλολιάκου. Όχι. Αυτοί πήγαν εκεί γιατί δεν γούσταραν τις άλλες φάτσες. Αυτό είναι το δράμα. Και υπάρχει περίπτωση τώρα να πάμε περισσότεροι εάν η κυβέρνηση δεν έχει χειριστεί σωστά αυτή την υπόθεση και οι αρχές. Και επίσης υπάρχει και το στοιχείο του εχνιδιασμού. Τι έγινε ρε μάγκα. Τόσα προβλήματα δεν μπορείτε να τα λύσετε σε χρόνια. Και αυτούς τους καθαρίσατε σε ένα βράδυ και ξυπνήσαμε το Σάββατο το πρωί και τους είχατε πιάσει ζούγκλα. Το ζούγκλα Τζιάν είχε προειδοποιήσει 24 ώρες νωρίτερα ότι υπάρχουν εντάλματα και θα συλληφθούν. Και κάποιοι δημοσιογραφικά κορόιδευαν. Και έλεγαν ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο και όταν συνελήφθησαν το Σάββατο το πρωί έμειναν όλοι με το στόμα ανοιχτό. Επίσης, γνωρίζετε πολύ καλά ότι τρέχει το θέμα με τις ομιλίες του Σμπόκου και του Άκη Τσοχαντζόπουλου. Αυτά θα αρχίσουν να βγαίνουν στη δημοσιότητα από το μεσημέρι της Πέμπτης και την Πέμπτη το βράδυ στην τηλεοπτική μας εκπομπή Ζούγκλα από το κανάλι Έξτρα αυτή τη φορά. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι αυτό το υλικό ήρθε στα χέρια μας ξαφνικά, ότι δεν πρόκειται να συγκρύψω τίποτα. Ο άνθρωπος που κατέγραψε τη συνομιλία είναι ο Άκης Τσοχαντζόπουλος και το έκανε για να εκβιάσει τον Σμπόκο προκειμένου να του αποσπάσει τα χρήματα, διότι σύμφωνα με τα χαρτιά που έχουμε στα χέρια μας και τις συνομιλίες τους, ο θησαυρός που αποκόμισαν και τον έχουν σε ξένες τράπεζες με τρίτα πρόσωπα, σε τρίτα πρόσωπα, είναι billion, δις. Δεν τσακώνονται για εκατομμύρια, αν έχετε καταλάβει. Και όλα αυτά τα χρήματα προέρχονται από τα αντισταθμιστικά ωφέλη. Αυτά δηλαδή που η χώρα δεν έπαιρνε και τα έβαζαν στην τσέπη τους οι μάγκες. Θα φρίξετε από αυτά που θα ακούσετε, γιατί είναι πεντακάθαρα. Και δεν θα πιστεύετε στα αυτιά σας και στα μάτια σας πώς λειτουργούσαν και πώς καρφώνουν και τους πρώην και τους επόμενους και τους από πάνω τους και επιχειρηματίες γνωστούς και εμπλέκουν πρόσωπα που κανένας από όσοι κυκλοφορούν τώρα στα βρωμοκάναλα δεν τολμάει να πιάσει στο στόμα του. Και δεν τολμάνε να τους πιάσουν στο στόμα τους, διότι κάποιοι από αυτούς είναι εργοδότες τους, είναι πανίσχυροι και δεν θέλουν τέτοιου είδους ταλαιπωρίες και μπλοκές. Το μεροκάματο είναι δύσκολο σήμερα και αφού βγαίνει, το βουλώνεις, δεν μιλάς και κάνεις τη δουλίτσα σου. Πάμε τώρα στο θέμα αυτό που τρέχει και που έχω κοντά μου τον Γιώργο Ρούση, πολύ γνωστό σας καθηγητή πολιτικής θεωρίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, δεν χρειάζεται στάσεις. Και υποψήφιο βουλευτή επικρατείας με το Ανταρσία, με το Ανταρσία, το κόμμα Ανταρσία. Και θα μιλήσουμε, θα έχουμε και τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τον Γιώργο Κατρούγκαλο, συνταγματολόγο, από τον κύριο Φραγκίσκο Ραγκούση, ποινικολόγο, τον Γιώργο Κασιμάτη, συνταγματολόγο, τον Αλέξη Κούγια, δικηγόρο και φυσικά με τον Γιώργο Ρούση που είναι κοντά μου και τον καλωσορίζω κιόλας. Καλημέρα και καλό ξεκίνημα στην εκπομπή σου. Είναι μια ενδιαφέρουσα χρονιά. Μπορεί να είναι δύσκολη οικονομικά για όλους. Μπορεί να τα πράγματα να είναι πραγματικά δυσάρεστα. Αλλά πιστεύω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Θα μου επιτρέψετε να πάω στον Γιώργο Κατρούγκαλο, τον συνταγματολόγο που έχουμε ήδη στην τηλεφωνική γραμμή. Έπεσε η γραμμή. Έχουμε τον κύριο Κούγια. Θα μιλήσουμε μετά με τον κύριο Κατρούγκαλο. Κύριε Κούγια, πόσο καιρό έχουμε να τα πούμε έτσι, διαζώσεις? Νόμιζα ότι πολλά χρόνια. Ας σου πω ακριβώς πολλά χρόνια, αλλά το θέμα είναι αλλού. Το θέμα είναι αλλού. Αν άκουσες την αγόρευσή μου σήμερα στην υπόθεση του Τσοχαντζόπουλου. Ναι. Γιατί άκουσα προηγουμένως για
για λογαριασμούς και για χρήματα από τα εξοπλιστικά, ναι, που ήρθαν στα χέρια κάποιων που δεν τολμούν κάποιοι να αναφέρουν τα ονόματά τους στα κανάλια. Ναι. Και είπα ακριβώς το ίδιο. Γιατί κανείς, μα κανείς δεν τόλμησε να ρωτήσει στο Κέναν, είτε κατά τη διάρκεια της ανακρίσεως, είτε κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας της ανακρίσεως, είτε κατά τη διάρκεια του δικαστηρίου, τι γίνανε αυτά τα χρήματα. Ούτε οι νομικοί σύμβουλοι του κράτους το είπαν, ούτε η πολιτική αγωγή το είπε, ούτε οι εισαγγελείς τόλμησαν ποτέ να ρωτήσουν κάτι τέτοιο. Κανένας. Κανένας. Κανένας, αλλά εδώ κυκλοφορεί. Επειδή άκουσα ότι θα δημοσιοποιήσεις μια συνομιλία, θέλω να σου πω ότι η ΕΕΠ εκείνο το χρονικό διάστημα επέκλεπτε όλα τα τηλεφωνικά του Χαζόπουλου και τον συνέλαβαν μάλιστα, όπως μου είπε και πολύ γνωστός συναδελφός του δημοσιογράφος, ο οποίος ήταν στο γραφείο την προηγούμενη μέρα, γιατί νόμιζαν, επειδή ζήταγε δανεικά από εδώ και από εκεί, ότι ετοιμαζόταν, μάζευε χρήματα για να δραπετεύσει. Ναι. Και το ερώτημα είναι ότι πράγματι ποιος έχει τα λεφτά, ποιοι είναι αυτοί που ενεπνεύστηκαν να βάλουν, αν είναι αλήθεια ότι ο Τσογαζόπουλος δωροδοκήθηκε τον Τσογαζόπουλο σε αυτή τη θέση, ποιοι βάλανε γραμματείς εξοπλισμών συγκεκριμένα άτομα, ποιοι επέλεξαν τα μέλη του ΚΙΣΕΑ εκείνη την εποχή. Σωστά. Τι σχέση έχει η πολιτική ΚΙΣΕΑ με όλα αυτά τα πράγματα. Σωστά, μέσα και είσαστε. Πάλι συμφωνούμε σε πολλά. Ελπίζω να μην τσακωθούμε στο τέλος. Διότι συμφωνούμε... η διαφωνία είναι ανθρώπινη αντίθεση. Συμφωνούμε σε πολλά. Ο καθένας έχει τις απόψεις του και τις αρχές. Λοιπόν, προσυπογράφω σε όσα είπατε και θα δείτε ότι θα αποδειχθούν από τις συνομιλίες, οι οποίες είναι 2,5 ώρα. Νόμιζα ότι ο σχολιασμός ήταν επί της αγόρευσης μου τόσο πολύ. Τέλειωσε η αγόρευση μου πριν από λίγη ώρα. Είναι, λοιπόν, είναι 2,5 ώρες διάλογος, δεν είναι συνομιλία τηλεφωνική, γιατί δεν μιλούσαν από το τηλέφωνο. Δεν ήταν κορόιδα, γνώριζαν τους μηχανισμούς. Άλλωστε, ο Τσοφατζόπουλος είχε περάσει από πολλές θέσεις και γνώριζε πώς καταγράφει η ΕΕΠ και οι διάφοροι. Το θέμα είναι ότι υπάρχει σαν Τσοφατζόπουλος προέρχεται από τις δικές του σημειώσεις. Άρα λοιπόν η αφετηρία της σκέψης σας είναι σωστή. Από εκεί πέρα δεν θα κάνουμε βέβαια τη δίκη Τσοφατζόπουλου. Τώρα υπάρχει κάτι πιο σοβαρό. Επίκαιρο τουλάχιστον, γιατί η υπόθεση Τσοφατζόπουλου είναι πάρα πολύ. Με ό,τι σημαίνει, γιατί ο Τσοφατζόπουλος είναι ένας, ο τρόπος αυτός συμπεριφοράς και σκέψεως και λειτουργίας. Ήταν κοινός όλα τα χρόνια μετά την παλιταβολίδευση, αλλά και τα χρόνια της Χούντας. Μην νομίζετε ότι τα χρόνια της Χούντας οι αξιωματούχοι που υπηρετούσαν διορισμένοι τις διάφορες υπηρεσίες και προμηθεύονται όπλα ή έκαναν δημόσιες προμήθειες δεν λειτουργούσαν με τον ίδιο τρόπο. Έχουμε δει πως έχουν γίνει οικογένειες, πολλές γνωστές έχουν κανάλια, έχουν τηλεοράσεις, έχουν σταθμούς, έχουν εφημερίδες που την περίοδο της Χούντας ήταν απλώς διορισμένοι ή συνεργάτες κάποιων διορισμένων. Λοιπόν, αυτή η συλλογιστική του λαού μας ήταν κοινή όλα αυτά τα χρόνια. Τι. Άρα μην πούμε κάτι καινούργιο, τουλάχιστον εμείς, εγώ τουλάχιστον επέρομαι ότι του χρόνου θα γιορτάσω 40 χρόνια δικηγορίας. Έχω ζήσει όλη τη μεταπολίτευση, έγινα δικηγόρος αμέσως μετά τη μεταπολίτευση και έτσι έχω ζήσει, λοιπόν, όλη αυτή την. Από την Πέμπτη θα αρχίσουμε να δημοσιοποιούμε όλα αυτά τα στοιχεία, όπου θα μάθει ο ελληνικός λαός επιτέλους πού πήγαν τα χρήματα, ποιοι έχουν τα χρήματα, ποιοι συνεργάστηκαν, ποιοι μεσολάβησαν, ποιοι επιχειρηματίες εμπλέκονται, ποιοι δικηγόροι συναδελφοί σας επίσης χρησιμοποιούνται ως ενδιάμεση κόμβοι για να διακινούνται οι λογαριασμοί έξω. Τα χρήματα... Και γιατί τόσο καιρό αυτή τη συνομιλία δεν την πήγαιναν στην δικαιοσύνη? Δεν την, εγώ την απέκτησα πριν τρεις μέρες, τέσσερις. Αυτή... Άλλωστε, δηλαδή, μιλάω για εσάς. Αυτοί που την είχαν στα χέρια του. Αυτοί που την είχαν ήταν ο Τσοχατζόπουλος. Τι θα πήγαινε τη συνομιλία? Τη συνομιλία δεν την είχε ο Τσοχατζόπουλος. Ο Τσοχατζόπουλος είχε τις συνομιλίες. Και εγώ δεν είμαι δικηγόρος Τσοχατζόπουλου, βέβαια. Θα σας αποκλείεται πω... να την είχε ο Τσοχατζόπουλος. Θα δείτε λοιπόν, θα μιλήσουν κάποια στιγμή και οι άνθρωποι που μετέφεραν ένα τσιπάκι, ένα USB για να εκβιάσουν τον Σμπόκο και να τους πει πού είναι τα λεφτά. Γιατί ο Σμπόκος είναι εκβιάζομενος, δηλαδή. Αυτοί ήθελαν, νόμιζαν ότι μπορούν να εκβιάσουν τον Σμπόκο για να πάρουν τα χρήματα. Γιατί ο Θέλω να σου πω κάτι. Αυτόν... Εσείς έχετε κάνει ρεπορτάζ, τα ξέρετε πιο καλά από μένα. Εγώ είμαι δικηγόρος και δεν μπορώ να πω τίποτα. Όχι, βέβαια. Πάμε τι με θέλετε. Με πήρατε γιατί θέλετε την για συμμετοχή μου χρυσής... σε ένα θέμα. Αυγή. Ωραία, θα σας πω με ξηρά, όπως έχω μάθει να λέω τα πράγματα και δεν μ' αρέσει να χαϊδεύω αυτιά. Το πόρισμα, το οποίο είναι ταξιοκύρος Δουλειώτης. Είναι λίγο πιο δυνατά, κύριε Κούγια, για να ακούγεστε. Το πόρισμα, λέω, το οποίο είναι ταξιοκύρος Δουλειώτης και το οποίο διάβασα, επίοικος είναι μια έκθεση ιδεών. Είναι νομικά έγγραφο το οποίο είναι μη αξιοποιήσιμο. Η προσωπική μου κρίση είναι ότι αυτή η εντυπωσιακή επιχείρηση, αν βασίζεται μόνο σε δύο καταθέσεις, δύο με αριθμό μαρτύρων, των οποίων δεν ξέρει κανείς την υπόσταση, δηλαδή μειωμένης αποδεικτικής στοιχείων έγγραφο, είναι για να γελάει ο κόσμος, αν βασίζεται μόνο σε αυτό. Και δυστυχώς, ενώ όλοι μας γνωρίζουμε ότι πολλά από τα μέλη της Χρυσής Αυγής είναι κοινοί εγκληματίες,
οι οποίοι είναι ικανοί όχι φόνους να κάνουν, να κάνουν οτιδήποτε. Και επειδή όσοι ζούμε την κοινωνική πραγματικότητα και έχουμε ζήσει και τη Χούντα και ξέρουμε τι σημαίνει η Χούντα, δεν προλάβαμε εμείς, δεν ξέρω αν έχετε μεγαλύτερους από μένα στην ηλικία εκεί στο πάνελ, όπως έχετε τον κύριο Ρούση, πρέπει να είμαστε περίπου συνομίλοι και εγώ με 62 ετών, άρα έχουμε τα ίδια βιώματα. Θέλω να σας πω ότι όσοι έχουν ζήσει την ασυστική θηριωδία καταλαβαίνουν τι σημαίνει. Το ζητούμενο τώρα ποιο είναι εδώ. Το μόνο που ενδιαφέρει είναι η αποκομιδή προσκαίρων εκλογικών ωφελημάτων ή ποσοστών ή απότερων με την κατάργηση ενός κόμματος που προηλήφεται να πάρει ένα ποσοστό γύρω στις 100, 10%. Αν είναι αυτό το ζητούμενο, πιθανώς ο στόχος να έχει επιτευχθεί. Αν το ζητούμενο είναι η νομιμότητα, πολύ φοβάμαι αν παραμείνουμε με αυτά τα στοιχεία που υπάρχουν τώρα, ότι αυτό που όλοι δεν θέλουμε να γίνει, δυστυχώς θα διαντωθεί. Και πολύ φοβάμαι ότι συγχρόνως πλήττεται και το κράτος δικαίου, γιατί δεν έχει σημασία αν αυτός στον οποίο εφαρμόζεται μια παράνομη διαδικασία είναι χουντικός ή αν είναι κομμουνιστής, αν είναι δεξιοαστής ή αν είναι ένας συστημικός. Σημασία έχει ότι κάποια στιγμή πρέπει όλοι να στηρίξουμε τους θεσμούς, αλλά και οι θεσμοί θα πρέπει να επαληθεύσουν τον θεσμικό τους ρόλο. Δηλαδή ότι είναι θεσμικός ρόλος η δικαιοσύνη τεράστιος, είναι η κολόνα της δημοκρατίας, αρκεί να είναι δικαιοσύνη, αρκεί οι εισαγγελείς να κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει και να ασκούν διώξεις, γιατί πράγματι βάζουν βάσιμα στοιχεία για κάτι, αρκεί τα δικαστήρια να καταδικάζουν αυτούς που πρέπει να καταδικάσουν, αρκεί τα δικαστήρια να αθωώνουν αυτούς που πρέπει να δώσουν, γιατί αλλιώς έτσι αρχίζει η κατάληξη της δημοκρατίας. Ωραία. Εδώ λοιπόν, εάν συμβαίνει αυτό που λέτε, θεωρώ ότι είναι τραγικό, διότι εάν είναι έολο όλο αυτό το βούλευμα και τα στοιχεία που υπάρχουν. Δεν είναι βούλευμα, είναι μια έκθεση. Είναι 9 σελίδες, εκ των οποίων οι 4 είναι ιστορία του ναζιστικού κινήματος στην Ελλάδα. Σωστά. Και οι υπόλοιπες 5 σελίδες αφορούν 32 κατηγορούμενους. Υπάρχει ήδη στο Zoogla.gr. Έχετε διαφορετική άποψη από αυτή που στηρίζω? Όχι, εγώ έχω την εξής άποψη, ότι προσπαθώ να αποκρισταλώσω γνώμη και άποψη ακούγοντας τους νομικούς κύκλους, έγκριτους νομικούς, ποινικολόγους, καθηγητές ποινικού δικαίου και συνταγματολόγους. Και από πολύ σοβαρούς ανθρώπους ακούω ότι είναι αστήριχτα όλα αυτά, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο οδηγήθηκαν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι στη φυλακή, ότι είναι κάτω από τα όρια της νομιμότητας και ότι δεν μπορεί να στηριχθεί. Αν συμβαίνει όμως κάτι τέτοιο, είναι τραγικό. Διότι αυτοί οι άνθρωποι θα επιστρέψουν ισχυρότεροι. Αυτό ακριβώς. Το τραγικότερο αυτό είναι, και το χειρότερο από όλα ποιο είναι. Έχει πέρασει ένα κλίμα τρομοκρατίας. Θα σας πω το εξής. Εγώ, όταν μου ανέθεσαν την υπεράσπιση του αγγελέα του κανά του ΕΛΑ, όπου με έβρισκε η αστυνομία με το αυτοκίνητό μου ή όπου με έβρισκε σε κανένα γήπεδο να μαλώνω με κανένα διαιτητή, μου έκανα ένα δικογραφία αμέσως για υπερβολική ταχύτητα. Ευτυχώς δεν πίνω και δεν καπνίζω και δεν μπορούσα να με πιάσουν μεθυσμένο. Όταν πέρασε και αθώθηκε ο αγγελέτος Κανάς, με έβλεπαν με μίσους. Όταν μου ανέθεσαν την υπεράσπιση Κορκονέα, έγινε το ακριβώς αντίθετο. Η αστυνομία με έβλεπε σαν το χαϊδεμένο παιδί και ευτυχώς που δεν είχα καμιά παράβαση για να μου την χαρίσουν και να στενοχωρηθώ ακόμα περισσότερο. Αλλά οι άνθρωποι που με χειροκροτούσαν στην υπεράσπιση του αγγελέα του Κανά στις φυλακές κάτω, οι αντιξουσιαστές, μου κατέστησαν δύο φορές στο γραφείο μου. Τώρα λοιπόν είναι αλήθεια ότι ενοχλήθηκα από κορυφαίους κατηγορουμένους, θα σας υπερασπιστώ. Και θέλω να σας πω ότι δυστυχώς, και θα το πω ευθέως, έκανα ένα συμβούλιο στο γραφείο μου με τους δικηγόρους και οι μισοί δικηγόροι μου είπαν ότι όχι, πρέπει να κάνουμε το καθήκον μας. Και η πλειοψηφία των δικηγόρων του γραφείου μου μου είπαν όχι, δεν αντέχουμε άλλο κάψιμο του γραφείου. Μάλιστα. Λοιπόν, χαιρετώ, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Έχουμε τον κύριο Κατρούγκαλο. Δεν τον έχουμε, συνδεθούμε με τα δικαστήρια του Πειραιά, όπου εκεί αναμένεται η σύντροφος του Φίσα. Ο Παύλος Φίσας, όπως θα έχετε διαπιστώσει όσοι παρακολουθείτε το Zoogla.gr, ήταν φίλος της εκπομπής του Κώστα Ντίνου Τριανταφυλόπουλου, του γιού μου δηλαδή, και του Ψή, που έχουν μια ωραία εκπομπή, τα Κουνάβια. Είχε βγει από την εκπομπή τους, είχε μιλήσει, ήταν ένα παιδί με πολιτική άποψη, ένα παιδί με κοινωνική δραστηριότητα, ήταν ένα ωραίο παιδί, ένα ήρεμο παιδί, ήταν ένας άνθρωπος που δεν προκαλούσε, δεν ήταν ένας ακτιβιστής του μίσους και του ξύλου, ήταν ένας άνθρωπος που έφυγε από τη ζωή με μαχαιριές. Έχουμε όμως τον κύριο Κατρούγκαλο. Η εικόνα είναι από τα δικαστήρια Πέτρος Σιδερέας. Έχουμε την εικόνα, δεν πειράζει, τη ζωντανή εικόνα από τα δικαστήρια, εκεί που θα μεταβεί σε λίγο η σύντροφος του
Παύλου Φίσα. Κύριε Κατρούγκαλε, θα ήθελα... Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Να ακούσω τη δική σας γνώμη, διότι εδώ υπάρχει μια αγωνία πλέον ότι αν όλα αυτά είναι έολα και ότι αν είναι πρόχειρα και είναι στον αέρα ως κατηγορητήριο, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι επιμένω ότι δεν είναι επικίνδυνοι, είναι επικίνδυνοι και για τον εαυτό τους και για τους υπόλοιπους και για τον πολιτικό μας πολιτισμό και για όλα, όμως είχαν τον τρόπο και είχαν χιλιάδες λόγους να αρχίσουν να τους συλλαμβάνουν από τη δεκαετία του 90. Για μένα θα έπρεπε να έχουν τελειώσει με το χαστούκι στη Γιάννα Κανέλη, η οποία δεν μου είναι καθόλου συμπαθής ως άτομο, αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό. Το χαστούκι εκείνο θα έπρεπε να είναι και ο πολιτικός του στάφος και να έχουν τελειώσει. Λοιπόν, το χαστούκι έγινε ανέκδοτο, έγινε μπαρτζαλέτα, έγινε καρικατούρα και αυτοί συνέχισαν το έργο τους. Όμως, τώρα υπάρχει ένα θέμα. Ένα συνταγματικό θέμα, ένα νομικό θέμα, ένα θέμα το οποίο μάλλον θα αφαιθεί στις πλάτες της δικής σας τώρα. Θα ήθελα τη δική σας γνώμη. Ακούστε, είναι προφανές ότι περάσαμε μετά από ένα διάστημα αδικαιολόγητης αδράνειας, που δεν δείχνει απλώς ανοχή κομματιού του κρατικού μηχανισμού, αλλά πλήρης ενοχή, σε μία σπουδή. Αυτή η σπουδή, κατά τη γνώμη μου, δεν ήταν δικαιολογημένη. Νομίζω ότι μολονότι τυπικά εκπληρώνεται ο όρος του συντάγματος, η πρόβλεψη του άρθρου 62, ότι δηλαδή δεν απαιτείται η άδεια της Βουλής για την άσκηση ποινικής δίωξης όταν έχουμε αυτόφορο κακούργημα, δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 187 του Ποινικού Κώδικα είναι αυτόφορο διαρκές κακούργημα της ιστορικής συμμορίας. Παρ' όλα αυτά, η δική μου άποψη ήταν ότι έπρεπε να πάει ο φάκελος στη Βουλή για τους εξής λόγους. Πρώτον, διότι για τα άλλα εγκλήματα, για τις ανθρωποκτονίες, για την παράνομη βία, που δεν συνιστούν αυτόφορα, είναι απαραίτητη η άδεια της Βουλής. Και αυτή κάποια στιγμή θα δοθεί. Γιατί λοιπόν να μην πήγαινε ο φάκελος σαν σύνολο, ώστε η Βουλή να έχει την πλήρη εικόνα της ποινικής κατάστασης. Κύριε Κατρούγκαλε, ποιο είναι αυτόφορο το αδίκημα για έναν βουλευτή, ο νόμος λέει και έναν υπουργό και έναν πολιτικό πρόσωπο και έναν αρχηγό κόμματος, θα πρέπει το κακούργημα να είναι αυτόφορο. Δηλαδή, ακριβώς, να έχει σηκώσει το πιστόλι και να έχει σκοτώσει. Να έχει μεθύσει και να έχει σκοτώσει έναν άνθρωπο με το αυτοκίνητό του. Εδώ πέρα δεν υπάρχει τέτοιο στοιχείο προς το παρόν, ούτε φαίνεται από το βούλευμα να υπάρχει τέτοιο στοιχείο. Έχετε δίκιο επί της ουσίας. Και εγώ θεωρώ ότι η πρόβλεψη του συντάγματος είναι για αδικήματα, για κακουργήματα που είναι αυταπόδεικτα. Τρελαίνεται ένας και με ένα καλάζινικο πηγαίνει στην πλατεία συντάγματος. Έτσι. Από τυπική όμως και μόνο άποψη, και το τόνισα αυτό, σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα και τον κώδικα ποινικής δικονομίας, τα διαρκή εγκλήματα θεωρούνται ότι είναι σε μια κατάσταση διαρκούς αυτοφόρου. Από αυτή την άποψη λοιπόν είναι τυπική. Ωραία. Και στα διαρκή εγκλήματα όμως πρέπει να έχεις αποδεικτικά στοιχεία τα οποία να λένε ότι ο αρχηγός έδινε εντολή στους υπόλοιπους να εκτελούν ανθρώπους. Αυτό είναι διαρκές. Ακριβώς εκεί έγινε τα απλοποιώ για διαφοροποίηση. Ναι, δεν είναι άλλο πράγμα. Τα εκλαϊκεύω για τον απλό κόσμο. Εδώ δεν υπάρχουν απολύτως αποδεικτικά στοιχεία. Απολύτως δίκιο έχετε. Ή αν υπάρχουν, δεν έχουν τεθεί υπόψη της Βουλής. Αυτό ακριβώς λέω και εγώ. Ότι εδώ, επειδή πάβει να υπάρχει αυτός ο δεσμός του αυταπόδεικτου με το γεγονός, δεν το βλέπουμε το βουλευτή να έχει πάρει το καλάρνικο στην πλατεία συντάγματος. Μπορεί να εφαρμοστεί η διαδικασία του άρθρου 62, η εφαίρεση του άρθρου 62, πάρα πολύ τεχνικά. Η δική μου άποψη, και την είχα παραλάβει πολλές φορές, ήταν ότι ο νόμος έδινε τη δυνατότητα όταν πράγματι διαπράττονταν αυτόφορα τα κακουργήματα. Όταν, για παράδειγμα, σπάγανε τους πάγκους των μικροπολιτών. Αυτό από την ίδια του τη είναι πλημέλημα. Αλλά όταν διαπράττεται στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, αναβαθμίζεται σύμφωνα με τον νόμο σε κακούργημα. Είχα πει λοιπόν τότε ότι όταν μπροστά στην κάμερα διαπράττονται παρόμοιες πράξεις, θα έπρεπε οι βουλευτές Χρυσής Αυγής που προστατούσαν στα επεισόδια αυτά να συλλαμβάνονται. Τώρα, έτσι όπως έχουν κάνει το πράγμα, με τη σπουδή αυτή την οποία έδειξα, ναι, μεν δεν θεωρώ ότι υπάρχει τυπικό πρόβλημα συνταγματικότητας, θεωρώ όμως ότι υπάρχει ένα ουσιώδες πολιτικό θέμα και θα ήταν πολύ καλύτερα το ζήτημα να ρυθμιστεί διαφορετικά. Γιατί επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω τη σκέψη μου πάνω σε αυτό. Πέρα της τυπικής συνταγματικής λογικής, υπάρχει και η πολιτική ουσία του θέματος. Ότι δεν πρέπει να δώσουμε σε κανέναν τη δυνατότητα να μιλά για πολιτικές διώξεις, εφόσον εδώ πρόκειται για δίωξη κοινού εγκλήματος, ούτε να δώσουμε την εντύπωση ότι αυτοί διώκονται τάχα επειδή είναι αντισυστημικοί. Ενώ στην πραγματικότητα, κατά τη γνώμη μου, αποτελούν την τελευταία εφεδρεία του συστήματος. Ναι. Αυτά που λέτε θα λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας, γιατί είναι πέρα για πέρα σοβαρά.
Φοβάμαι ότι δυστυχώς η ιστορία όπως όλα στην Ελλάδα εξελίσσεται σε μπαρτζαλέτα και εκείνο που με τρομάζει περισσότερο είναι ότι τέτοιοι άνθρωποι επικίνδυνοι για τον πολιτισμό μας, τον πολιτικό και την κοινωνία μας θα επανέλθουν ισχυρότεροι, θα επανέλθουν δρυμύτεροι. Αυτό είναι που φοβάμαι. Διότι... Και όχι μόνο αυτό. Κύριε Καταφλόπουλο, υπάρχει ένα άλλο λεπτό σημείο. Δεν πρέπει να ανεχθούμε εν ώψη της καταπολέμησης του φασισμού να μειωθούν οι εγγυήσεις των ελευθεριών μας. Για παράδειγμα, η ΕΕΠ έχει περίπου διαφημίσει ότι προέβαινε σε υποκλοπές χωρίς να έχει συγκεκριμένη και εκ των προτέρων άδεια της δικαστικής αρχής για διαλέπτανση συγκεκριμένου κλίματος. Αυτό είναι αντίθετο στάθμο δεξιμιάς συντάξεως. Ακούστε. Επίσης... Ακούστε, κύριε Κατρούγκαλε. Το να παρακολουθείς ένα πολιτικό κόμμα, τον αρχηγό του και τους βουλευτές του, χωρίς να είναι εν γνώση της Βουλής, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι αντισυνταγματικό, έτσι δεν είναι? Είναι εμένα με ενδιαφέρει πάνω απ' όλα η περιφρούρηση των ελευθεριών μας. Αυτό σας λέω τόση ώρα. Αυτό, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι θέμα τεράστιο. Λυπάμαι πολύ που ανακοινώ αυτή την υπόθεση με αφορμή τους χρυσαυγίτες. Αλλά η αλήθεια δεν έχει όρια, δεν έχει χρώματα πολιτικά, δεν έχει συμφέροντα. Ακριβώς. Όχι, μάλιστα, εάν χρειαστεί να παραδώσουμε τις ελεύθερες... Χάσαμε τον κύριο Κατρούγκαλο. Σας κατάγω. Κάνει διακοπές στο τηλέφωνο σας, κύριε Κατρούγκαλε. Έχουμε διακοπές. Δεν σας ακούω πια καλά, δεν ξέρω κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση. Τώρα σας άκουσα. Να ολοκληρώσουμε λοιπόν. Πείτε μου. Ναι, κύριε Κατρούγκαλε, υπάρχει τώρα πρόβλημα. Τώρα σας ακούω. Ναι. Για κάποια στιγμή σας έχασα. Ωραία. Να ολοκληρώσουμε λίγο. Τι λέγατε? Έλεγα λοιπόν ότι δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι για να αντιμετωπίσουμε τον φασισμό πρέπει να κάνουμε εκπτώσεις είτε στο Σύνταγμα είτε στις ελευθερίες μας. Αν το κάνουμε αυτό, ουσιαστικά προσφέρουμε τα κλειδιά της δημοκρατίας στους φασίστες. Ναι. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Να πω δύο λόγια. Με χαρά σας. Ναι, Γιώργο. Είναι και ο κύριος Κασιμάτης στη γραμμή, θα τον ακούσουμε τώρα. Θέλει να προηγηθεί ο κύριος Κασιμάτης. Όχι, όχι, να πεις Γιώργο αυτό που ήθελες. Εγώ θέλω να πω το εξής απλό. Δεν ξέρω αν τα στοιχεία είναι παρκή. Θα καλωσορίσω μόνο τον κύριο Κασιμάτη. Κύριε Κασιμάτη. Ναι. Ο Γιώργος Ορούσης είναι ο καθηγητής. Και εγώ επίσης γνωριζόμαστε. Άλλωστε έχουμε συμβρεθεί και συμφωνούμε σε πολλά πράγματα. Να πει δύο λόγια και έρχομαι σε εσάς αμέσως. Λέω το εξής. Δεν ξέρω αν τα στοιχεία είναι επαρκή ποινικά. Δεν το γνωρίζω. Εσύ μπορεί να το γνωρίζεις. Και να λες ότι δεν είναι ή και άλλοι να λένε ότι δεν είναι. Εγώ λέω πέρα από αυτό, πέρα δηλαδή από το αν είναι μια εγκληματική οργάνωση με βάση το ποινικό νόμο ή τον αντιτρομοκρατικό στην ουσία. Διερωτώ με, θέτω ερώτημα και το θέτω σε όσους μας ακούνε και γενικά στα πολιτικά κόμματα κλπ. Μια οργάνωση ή οποιαδήποτε. Αυτή είναι πολιτικό κόμμα, το οποιοδήποτε μόρφωμα, μια παρέα, ένα σύλλογο. Και εδώ θα μου δώσει λίγο χρόνο για να πω συγκεκριμένα τι λένε. Η οποία τοποθετείται ανοιχτά υπέρ της Χούντας. Λέει, από την 21η Απριλίου τις δικές μας ιδέες χωρίζουν πολλά. Αυτό όμως δεν πρέπει να σταθεί εμπόδιο για να λεχθεί ότι σε σχέση με το ότι πολιτικά συνέβη πριν το 67 και μετά το 74, η 21η Απριλίου διαχειρίστηκε με ασυγκρίτως καλύτερο τρόπο τα θέματα της χώρας. Δεύτερο, σε σχέση πάλι με τη Χούντα. Κατά τη γνώμη μου και από τα γεγονότα απεδείχθη ο Μιχαλολιάκος ότι αυτή η θέση να μην αναζητήσει δηλαδή το καθεστώς της Χούντας μία ιδεολογία, εννοώντας την ναζιστική ή τη φασιστική, ήταν μέγας μάλμα που έφερε και την πτώση του, που έφερε και το ξαδάνεσαι τον τάλεμα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Δηλώσεις λοιπόν υπέρ της Χούντας. Μια οργάνωση που δηλώνω είμαι υπέρ της δικτατορίας. Αυτό, άρα κατά της δημοκρατίας. Αυτό δεν το έκανα. Άσε με να ολοκληρώσω. Δεν το άσε με να ολοκληρώσω. Δεύτερο. Δηλώνει και γιορτάζει το Ματαξά. Φασίστα, χουντικό, δικτάτορα μάλλον. Επενίτου του συντάγματος ασφαλίτες, τους συνεργάτες των Γερμανών και προφανώς θα είναι και κατά του να πάρουμε αποζημιώσεις διότι δεν έκαμε τίποτα η Γερμανία εδώ. Είναι σαφώς μέχρι παροξυσμού αντισημιτικό. Για όλα αυτά είναι Εβραίοι, ό,τι συμβαίνει στην ανθρωπότητα. Αρνείται ξεκάθαρα το δημοκρατικό τρόπο διακυβέρνησης. Διαβάζω γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό, το περνάνε στα ψηλά. Τον αρνείται.
Λέει ότι εγώ είμαι κατά του δημοκρατικού τρόπου διακυβέρνησης. Η δημοκρατία είναι φορέας εκφυλισμού των παραδοσιακών αξιών. Εμείς οι εθνικοσοσιαλιστές, δηλώνει το φασιστικό του χαρακτήρα, το ίδιο. Θεωρούμε τη δημοκρατία σαν σύστημα ιστορικά καταδικασμένο. Αρνούμαστε ακόμη τη δημοκρατία γιατί στηρίζεται στη θέληση των πολλών. Πού θες να καταλήξει όλο λοιπόν? Πού θέλω να καταλήξω? Να πω τι λένε καταρχήν για να καταλήξω. Διότι διαφορετικά θα πείτε ότι τρελάθηκε. Δηλώνει ρατσιστικό, δηλώνει εθνικοσοσιαλιστικό και εθνικιστικό, το άλλαξε λίγο τώρα για να το ροποιήσει, και αποκορύφημα εκθιάζει τις σφαγές και τη βία του Χίτλερ. Διαβάζω και εδώ για να μην λέμε λέει ο Ρούσης. Ο Φίρερ του Γερμανικού Ράιχ, αυτός ο οραματιστής της Νέας Ευρώπης και Εύα Μπράουν, θα αυτοκτονήσουν στις 15 και 30 της 30 Απριλίου 1945. Την ίδια μέρα, 30 Απριλίου, μετά από 30 χρόνια, εμείς οι Έλληνες εθνικοσοσιαλιστές θα σταθούμε προσοχή, χαιρετώντας με τον αιώνιο χαιρετισμό, έτσι, το γνωστό χαιρετισμό, και θα κρατήσουμε ενό λεπτού σιγή. Στις καρδιές μας φουντώνει η πίστη στα λόγια του Φίρερ. Σε μία-δύο γενιές θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Στις καρδιές μας φουντώνει η πίστη στη νίκη. Η νίκη θα είναι δική μας. Νίκη που θα σημαίνει την εθνικοσοσιαλιστική κοσμογονία κλπ. Κλπ. Ένα μόρφωμα λοιπόν πολιτικό που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, τα οποία ο Πλεύρης σε συνέντευξή του την Κυριακή στο Real News είπε, εγώ είμαι φασίστας, αλλά δεν. Μπορεί να είναι νόμιμο με βάση το σύνταγμά μας. Ναι ή όχι, χωρίς να έχει καμία εγκληματική ενέργεια. Χρειαζόταν τίποτα άλλο δηλαδή? Όχι, 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 δύο λεπτά. Θες εκτός νόμου. Το Σύνταγμα λέει το εξής, άρθρο 29 του Συντάγματος. Ότι θα πρέπει αυτά τα οργανώσεις, τα κόμματα κλπ. Να υπηρετούν την ελεύθερη λειτουργία του πολιτεύματος. Μπορεί να την υπηρετεί ένα κόμμα που επίσημα διακηρύσσεται. Δεν τα λέω εγώ. Να την καταργήσει. Μπορεί, όχι μόνο ότι θέλει να την καταργήσει. Που είναι εναντίον, το λέει ξεκάθαρα. Ακριβώς. Ένα κόμμα που πάλι παραβιάζει το άρθρο 11 του Συντάγματος και που λέει ότι στις συνεθρήσεις του δεν πρέπει να έχει όπλα κλπ. Κλπ. Νομίζω όχι. Άρα, όταν πήγε η Χρυσή Αυγή να δηλώσει με βάση τούτο το αστικό Σύνταγμα ότι κατεβαίνει στις εκλογές, δεν θα έπρεπε να έχει γίνει δεκτό με βάση τις διακηρύξεις και τις τοποθετήσεις της, πέρα από την όποια εγκληματική ενέργειά της, η οποία, Μάκη μου, θα μου επιτρέψει, δεν ξέρω ποιο είναι, δεν διάβασα. Αλλά εδώ είναι φως φανάρι ορισμένα πράγματα. Το ξύλο στους Αιγυπτίους, έτσι, τους ψαράδες, είναι δεδομένο ότι το κάμαν χρυσαυγίτες. Μόνο. Λέω, τη δολοφονία του Πακιστανού είναι δεδομένο ότι την κάμαν χρυσαυγίτες. Το προχθεσινό είναι δεδομένο ότι το κάμα. Τι λες? Άρα, ναι, μην λέμε ότι δεν είναι τεκμηριωμένα όλα αυτά, αλλά να σου πω ποια είναι. Όχι, όχι, άλλο λέμε ότι δεν έχει είναι. Ειδική, δεν έχεις, έχει. Δεν έχεις δέσει ότι υπήρχε κεντρική εντολή από τον αρχηγό του κόμματος και τους βουλευτές. Εάν δεν το έχεις αυτό, πώς δεν το έχεις? Κάτσε να ολοκληρώσω. Τι κάνει, πώς αντιμετωπίζει ήδη αυτές τις δραστηριότητες της, έχει σημασία. Καταρχήν τις αρνείται. Να ακούσουμε λίγο μισό τον κύριο λεπτό. Κασιμάτη, επειδή είναι στο τηλέφωνο. Ναι, μισό λεπτό θα κάνω. Όχι, θα βοηθήσει τον κύριο Κασιμάτη να τοποθετηθεί. Καταρχήν τις αρνείται. Πάντα. Λέει, όχι, δεν είμαι εγώ. Όπως αρνείται το Ολοκαύτωμα. Λέει, δεν συνέβη. Προσέξτε, πόσο μάλλον να αρνηθεί ότι ο Τάδε ήταν μέλος μου. Κατά δεύτερο, ουδέποτε, ουδέποτε βγήκε όπως άλλος οργανώσεις να πει, εγώ το έκανα. Όπως διάφορες αριστερίστικες οργανώσεις κλπ. Λένε, εμείς βάλαμε την πόμπα και εμείς κάνουμε. Δεν το λένε. Τρίτο, λένε και να γίνει από μέλος μας, δεν φταίει η οργάνωση, και φέρνουν τον εσχρό παραλληλισμό του Τσοχαντζόπουλου. Να, και ο Τσοχαντζόπουλος έκαμε αυτό, άρα φταίει το Πασόκ. Το ίδιο κάνουν. Τέταρτο, όταν αποδειχτεί πια, λένε είμαστε σε αυτοάμυνα. Και τελικά, όπως κάμανε και με τον Περίανδρο, ο οποίος τώρα τους βρίζει μέσα από τις φυλακές, και με τον Ρουπακιά, αποκηρύσσουν το μέλος τους γιατί είναι κότες. Δεν τολμάνε να πούνε ότι εγώ το έκανα. Αυτό όλο, ο τρόπος δηλαδή που ήδη αντιμετωπίζουν, βοηθάει μα και αυτή τη λογική. Δεν συνδέονται με τα συγκεκριμένα εγκλήματα. Έτσι. Ναι. Εκεί πάει. Σωστά. Τα κάμανε. Ρωτάω λοιπόν, από τη στιγμή που ο Ρουπακιάς αποδεδειγμένα, από ό,τι λέγεται τουλάχιστον, έτσι. Δεν είμαι εγώ μπάτσος για να έχω στοιχεία.
ήταν μέλος, στέλεχος της Χρυσής Αυγής. Από τη στιγμή που αυτοί που ήταν γύρω του ήταν στελέχη της Χρυσής Αυγής. Ναι ή όχι. Μάλιστα. Κύριε Κασιμάτη. Τεκμηριώνεται. Να ακούσουμε τον κύριο Κασιμάτη. Ναι, βεβαίως. Κύριε Κασιμάτη. Ναι. Ακούστε, οι απόψεις που λέει ο κύριος Ρούσης είναι πολύ γνωστές σε εμάς τους δημοσιολόγους, οι οποίες έχουν υποστηριχθεί και έχουν αντιμετωπιστεί αρνητικά από όλους όσους υποστηρίζουν ότι η αστική δημοκρατία, γιατί περί αυτής μιλάμε εδώ, είναι ανοιχτή δημοκρατία και ότι δέχεται όλες τις αρχές, ακόμη και αν οι αρχές είναι αντίθετες με τις αρχές της δημοκρατίας. Γι' αυτό δέχεται, παραδείγματος χάρη, τις ιδέες της δικτατορίας του προλεταριάτου, τις ιδέες του κομμουνιστικών κομμάτων. Α, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Μην μπλέκετε τα μπούτια σας. Ακούστε, κύριε Ρούση, παρακαλώ. Όχι, να μην παρακαλείτε. Μην μπλέκετε τα μπούτια σας. Παρακαλώ πολύ. Η δικτατορία του προλεταριάτου δεν είναι κατάργηση της δημοκρατίας, είναι διεύρυνση και ουσιαστικοποίηση. Αυτό το λέτε εσείς. Δεν το λέω εγώ, το λέει αυτός που το έγραψε, τον οποίο προφανώς δεν έχετε διαβάσει ποτέ σας. Ακούστε να δείτε, μάλλον εσείς, διότι εγώ μιλάω. Ξέρετε, από το Μάρξ δεν ήταν υποδοστηρίζοντας. Μην πάμε σε τέτοια αντιπαράθεση. Και όχι, ας να πάμε, διότι πάμε στη λογική. Θέλετε, να τον ακούσουμε όμως. Πάμε στη λογική, αν απαγορεύσουμε τη Χρυσή Αυγή, να απαγορεύσουμε και την αριστερά. Ένα λεπτό. Εκεί το πάει ο αστός. Όχι. Λοιπόν, ακούστε. Όταν μιλάω για νομιμότητα, εννοώ του σημερινού κοινωνικοπολιτικού συστήματος. Η αστική λοιπόν δημοκρατία, όταν επανιδρύθη, ακόμη υπό κατοχή των συμμάχων τότε, η Γερμανία, το συνταγματικό της δικαστήριο κατάργησε με απόφαση του το Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα και το Κομμουνιστικό Κόμμα Γερμανίας. Βεβαίως. Και αυτό ξεσήκωσε πραγματικά τους θεωρητικούς της αστικής δημοκρατίας. Δεν μιλάω για τον μαρξισμό, είναι άλλη ιστορία αυτό. Και είπε ότι οι ιδέες, αυτό το ξεσήκωμα, πρέπει να είναι ελεύθερες, απλώς θα πρέπει η δημοκρατία να είναι οπλισμένη και να αντιμετωπίζει τις πράξεις. Και γι' αυτό ακριβώς σήμερα είναι νόμιμο, παραδείγματος χάρη, μια πολιτική οργάνωση η οποία υποστηρίζει τον αναρχισμό, που είναι και φιλοσοφική σημασία. Υποστηρίζει οποιοδήποτε άλλο σύστημα το οποίο είναι αντίθετο από την αστική δημοκρατία, σας λέω, γιατί αυτή είναι η βάση της νομιμότητας που εξετάζει σήμερα το δικαστήριο. Επομένως, εάν πάμε σε αυτή την άποψη την οποία υποστηρίχθηκε στη Γερμανία και υπάρχουν θεωρητικοί οι οποίοι όταν ήρθε ξανά η υπόθεση αυτή με την υπόθεση του Μπάντερ Μάινχοφ, υποστηρίζουν οι Γερμανοί, το οποίο το αρνούμε εγώ, διαρρήδη και το αρνείται και η πλειονότητα των δημοσιολόγων στον κόσμο, ότι παρόλα αυτά η δημοκρατία πρέπει να είναι στρατευμένη και θα πρέπει να απαγορεύει συστήματα τα οποία, πολιτικές ενώσεις οι οποίες υποστηρίζουν συστήματα με αρχές αντίθετες προς την αστική δημοκρατία. Αυτό υποστηρίζει ο κύριος Ρούσης. Εσείς τι λέτε δηλαδή, ότι θα πρέπει να είναι νόμιμο? Ο κύριος Ρούσης παίρνει ως δεδομένο ότι άλλα συστήματα είναι νόμιμα διότι είναι δημοκρατία όπως το λέει η ιδεολογία τους. Αυτό όμως δεν είναι σύμφωνη η θεωρία της αστικής δημοκρατίας. Εγώ δεν εκπροσωπώ τίποτα. Επιστήμη λέω τώρα. Μάλιστα. Επομένως και την επιστήμη ακολουθεί η δικαστική λειτουργία. Ωραία, κύριε Κασιμάτη, πού καταλήγετε λοιπόν για τον απλό κόσμο? Ένα λεπτό, κύριε Ρούση. Ένα λεπτό να ακούσουμε τον άνθρωπο. Δεν θα αρχίσω συζήτηση με τον κύριο Ρούση, δυστυχώς, διότι δεν μπορούμε διαμέσω τον αέρα να συζητήσουμε βαθύτερα. Όχι, δεν λέω να συζητήσουμε βαθύτερα. Το άρθρο 29 νομίζετε ότι παραβιάζεται από την ύπαρξη μια φασιστική οργάνωση, ναι ή όχι? Του συντάγματος. Εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα. Το άρθρο 29 του συντάγματος. Ναι. Από μια οργάνωση που διακηρύσει, προσέξτε, ναι, τι σας λέω, αυτά που λέει η Χρυσή Αυγή, θεωρείτε ότι παραβιάζεται όχι, ή όχι? Διότι δεν παραβιάζεται. Διότι δεν παραβιάζεται. Διότι το άρθρο 29, ναι, για έναν νομικό σωστό ερμηνεύεται με βάση το άρθρο 1 την αρχή τη δημοκρατική.
και δεν ερμηνεύεται θετικιστικά όπως ήταν ο χιτλερικός θετικισμός και ο σταλινικός. Άρα δεν παραβιάζεται από τη Χρυσή Αυγή. Ως ιδέα έχουν πει και τα δικαστήρια και το έχουν πει και αντιμοναρχικοί όπως ο αείμνηστος Φέδων Βεγλερής, μπορούν να ιδρυθούν σήμερα και κόμματα τα οποία να υποστηρίζουν επάνωδο του βασιλιά, παραδείγματος χάρη. Αρκεί να μην κάνουν... Κύριε Κασιμάτη, κύριε καθηγητά, εν ολίγης λοιπόν, πού βλέπετε, μισό λεπτό, ακούστε με, πού βλέπετε τα κενά σε αυτό που συνέβη, νομικά, συνταγματικά, ποινικά και πού νομίζετε ότι θα υπάρχει πρόβλημα. Θα σας πω, εκείνο το οποίο είναι ότι από την αρχή άργησαν οι ιδιοκτικές αρχές να εφαρμόσουν τις διαδικασίες που έχουν σήμερα στα χέρια τους για το οργανωμένο έγκλημα. Δεν εννοώ την τρομοκρατία και κακώς συνδέεται. Είναι άλλοι οι διατάξεις τις οποίες αρνούμε. Αλλά το οργανωμένο έγκλημα είναι ένα μέσο με το οποίο μπορεί να ξεδοντιάσει τέτοιες οργανώσεις όπως είναι σήμερα της Χρυσής Αυγής. Άργησαν να το κάνουν, θα γλιτώναμε και το θάνατο του δολοφονηθέντος. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή είναι στο σωστό δρόμο. Και εκείνο το οποίο λέω είναι ότι εφόσον διαπιστωθεί αυτό το οποίο λέει αυτό το πόρισμα, το οποίο δεν είναι ακόμη δικαστική απόφαση βέβαια, έτσι, αλλά θα το βγάλει ανάκριση, ότι ολόκληρη η πολιτική αυτή ένωση είναι οργάνωση, για να τελεί οργανωμένα εγκλήματα, τότε φυσικά θα πρέπει όλα τα βασικά στελέχη να συλληφθούν και εφόσον υπάρχουν στοιχεία ότι συμμετέχουν σε αυτή τη δραστηριότητα της οργάνωσης. Γιατί αυτό είναι το κλειδί της δίωξης. Να μην μείνουμε στη ατομική δολοφονία, αλλά θα μείνουμε στην οργάνωση εγκλημάτων. Και αυτή την αβελτηρία την έχει δείξει πολλές φορές η αστυνομία και η εισαγγελική αρχή, όπως και με το ζήτημα των κουκουλοφόρων που είναι σαφώς οργανωμένο έγκλημα. Από εκεί και πέρα λοιπόν θα πρέπει να, εάν κριθεί ότι ένα ολόκληρο κόμμα αποτελεί στην ουσία, είναι ψευδεπίγραφο και αποτελεί οργάνωση τελέσεως εγκλημάτων, όπως αυτά που απαγορεύονται από τον ποινικό κώδικα και από άλλους νόμους, ασφαλώς αυτή η οργάνωση δεν μπορεί να σταθεί ως πολιτικό κόμμα, αλλά μπορεί όμως να επανιδρυθεί όπως έγινε και στη Γερμανία με το κόμμα που είχε απαγορευτεί, το Κομμουνιστικό Κόμμα Γερμανίας, με ένα άλλο το οποίο λέγεται Γερμανικό Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο να έχει τις ίδιες ιδέες. Μάλιστα. Αρκεί και να μην αναπτύσσει δραστηριότητα. Κύριε καθηγητά, εάν όμως τα στοιχεία δεν είναι επαρκή και όλη αυτή η συμπεριφορά της αστυνομίας, των αρχών, των εισαγγελικών και των υπολείπων εκεί δεν έχει στηριχθεί επάνω σε επαρκή στοιχεία, τότε τι θα συμβεί? Κοιτάξτε να δείτε, εάν δεν έχει, τότε σημαίνει, για μένα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και με αυτά τα στοιχεία τα οποία κυκλοφορούν, ότι αποτελούν οργάνωση εγκλήματος. Ναι, αλλά πρέπει να αποδειχθούν κάποια πράγματα. Αλλά και ποια έκταση μέσα σε αυτό το οποίο εμφανίζεται ως κόμμα είναι, αυτό είναι άλλη, θα πρέπει να το διαπιστώσει πλέον η από εδώ και πέρα ανάκριση, όπως και η... Κύριε Κασιμάτη, ναι. Στα κόμματα τα οποία ψηφίσατε εσείς και εγώ, ναι, και τα οποία πολλές φορές υπηρετήσατε κιόλας, έχουν κάνει απίστευτα εγκλήματα μέχρι του σημείου να διαλύσουν την οικονομία της χώρας και να έχουμε... Ασφαλώς. Αυτό ήθελα και... Εκεί λοιπόν, με την ίδια λογική, χωρίς στοιχεία, θα μπορούσαν να πούν ότι είστε κι εσείς μέλος και εγώ εγκληματικής οργάνωσης, η οποία κατέστρεψε... Αυτό που λέει η Χρυσή Αυγή, δηλαδή. Ναι, αυτό που λέει... Είναι επιχειρηματολογία της Χρυσής Αυγής. Δεν είναι, αν ρωτήσετε, δεν είμαι ειδικός, αλλά αν ρωτήσετε ένα ποινικολόγο, κύριε Τριανταφυλόπουλο, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Είναι άλλο η πράξη, η ποινική βάση και των αρχών του διεθνούς ποινικού δικαίου και άλλο η... Μα αυτό το γνωρίζω. Αλλά εάν, ακούστε, ο νόμος λέει ότι υπουργός βουλευτής αρχηγός κόμματος συλλαμβάνεται για κακούργημα όταν είναι αυτόφορο. Δηλαδή, όταν συλληφθεί να ρίξει με το όπλο και να σκοτώσει ανθρώπους ή να αποδεικνύεται. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα έγκλημα το οποίο γίνεται στο δυναικές από τότε μέχρι σήμερα, της δράσης μιας εγκληματικής ομάδας, αλλά χρειάζονται και στοιχεία. Δηλαδή, να λέει, κοίταξε, πήρε τηλέφωνο και έλεγε σκότωσε αυτόν.
κοίταξε, σχεδίαζε τη δολοφονία ενός ανθρώπου, πάει για ηθική αυτουργία, αλλά έδινε και την εντολή να τον εκτελέσουν. Με αυτά υποτίθεται ότι τα στοιχεία αυτά, εάν δεν τα έχουν, ναι, θα είναι ένα κακό μπούμεραγκ. Αλλά υποτίθεται ότι έχουν τα στοιχεία ότι, παραδείγματος χάρη, συλληφθέντες ή όπως είναι ο αρχηγός ή δεν ξέρω τι, έχει συμμετείχε σε συσκέψεις και προκαταρκτικές, λήψη προκαταρκτικών αποφάσεων και σχεδιασμό τέτοιων αυτών των συγκεκριμένων πράξεων. Φοβάμαι. Δηλαδή, αλλά αυτό ακριβώς το πότε θα έχει παραβιαστεί ο ποινικός κώδικας και η διαδικασία αυτή είναι περισσότερο θέμα ποινικών λόγων. Αλλά θα πρέπει να υπάρχουν στοιχεία. Θα πρέπει. Αν δεν υπάρχουν στοιχεία, βεβαίως. Τι είπατε? Αν δεν υπάρχουν στοιχεία, είναι μπούμεραγκ, είπατε. Αν δεν υπάρχουν στοιχεία, όλοι αυτοί είναι μέχρι που να καταδικαστούν αμετάκλητα, μέχρι που να καταδικαστούν και πρωτοδίκως, είναι αθώοι. Σύμφωνα με το τεκμήριο της αθωότητας. Θα πρέπει λοιπόν να έχει γίνει σωστή δουλειά, είπα, αυτό προϋποτίθεται. Αν δεν έχει γίνει σωστή δουλειά, τώρα ως προς τους υπουργούς πρέπει να πούμε ότι δεν λειτουργήσε ποτέ μέχρι σήμερα η δικαιοσύνη για εγκλήματα πολιτικών και κυρίως υπουργών και πρωθυπουργών. Δεν έχει λειτουργήσει. Αυτό είναι σαφές. Είναι ένα τεράστιο έλλειμμα, γι' αυτό είναι και το θέμα της αναθεώρησης των σχετικών διατάξεων. Αυτό είναι το ζήτημα. Και εκείνο το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε, κύριε Τριανταφυλόπουλε, και στο κανάλι και σε κάθε αγωνιζόμενο κανάλι, είναι ότι να προσέξουμε να μην ξεχνάμε ότι το φαινόμενο το ναζιστικό και το φασιστικό είναι φαινόμενο γέννημα θρέμα κρίσεων. Μάλιστα. Και η αιτία της αρρώστιας θα πρέπει να χτυπηθεί αλλού και όχι να τη σκεπάζουμε για να την ξεχνάμε, τονίζοντας την τελική τέλεση του εγκλήματος. Εγώ να ζητήσω συγγνώμη, γιατί έχω την αίσθηση ότι είχαν αλλού φωτογραφία στην οθόνη και όχι τη δική σας. Οπότε θα επανορθώσουμε, κύριε Κασιμάτη. Καλά, δεν πειράζει. Όχι, μπορεί να πειράζει τον άλλον για αυτά που λέγατε. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω και να ευχηθώ, γιατί η δική μου αγωνία είναι ότι φανταστείτε, ναι, η δημοκρατία μας και αυτοί, ναι, που υποτίθεται ότι την διαχειρίζονται τώρα, ναι, να έχουν κάνει έναν τόσο κακό χειρισμό, α, ναι, και άνθρωποι οι οποίοι έπρεπε εδώ και χρόνια να βρίσκονται μέσα να επιστρέψουν ισχυρότεροι, έχοντας πείσει μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού λαού ότι έχουν δίκιο με τις δοξασίες και τις ιδεολειψίες τους. Μα πρώτα-πρώτα έχουν γίνει εγκλήματα και από την έναρξη της κρίσης μέχρι σήμερα, διαρκή εγκλήματα παραβίασης συνταγματικών δικαιωμάτων και συντάγματος. Ναι, και επειδή έτυχε, λοιπόν, είναι μια κακοδαιμονία που συμβαίνει με μένα, να πέσει στα χέρια μου αυτή η απίστευτη συνομιλία Τσοχαντζόπουλου Σμπόκου που θα δημοσιοποιήσω την Πέμπτη. Ναι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε για ποια εγκληματική οργάνωση μιλάμε. Α, ναι, το φαντάζομαι. Αλλά όχι, ήδη είναι αποδεδειγμένο. Ήδη ετοιμάζονται τώρα να στείλουν ισόβια. Να δείτε τι λέει για τους πριν, τους μετά, τους από πάνω και τους γύρω-γύρω, οι οποίοι κρύβονται σαν τα ποντίκια αυτή την ώρα. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, δεν θέλει δυστυχώς μέχρι στιγμής η δικαιοσύνη να εφαρμόζει την νομοθεσία του οργανωμένου εγκλήματος. Τότε για ποια ανεξάρτητη? Και αυτό είναι ένα τεράστιο έλλειμμα κράτους δικαίου. Ναι, για ποια ανεξάρτητη δικαιοσύνη μιλάμε τότε, κύριε Κασιμάτη? Μα την δικαιοσύνη την είδαμε και με την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας για την εξαθλίωση του ελληνικού λαού. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Να πω κάτι, μα και πολύ σύντομα. Νομίζω ότι και ο κύριος Κασιμάτης και εσύ πέφτετε στη λούμπα του να περιορίσετε το θέμα, εσύ όχι συνειδητά, νομικιστικά. Όχι, γιατί δεν είσαι νομικός. Ενός νομικού θετικισμού, δηλαδή περιορίζετε την υπόθεση σε μια υπόθεση καθαρά ποινική. Όχι. Ή καθαρά συνταγματική. Όχι, εγώ είμαι μαζί σου. Όχι, δεν είσαι μαζί μου. Σε αυτά που είπες. Μου λες, εάν δεν λέω Κασιμάτης, θα πάμε σε μπούμερα. Με συγχωρείς, Γιώργο. Εσύ καταρχήν το λες και κυβερνάει ο Ανταρσία. Αν κυβερνούσε ο Ανταρσία, δεν θα ανησυχούσα καθόλου. Όχι, δεν κυβερνάει ο Ανταρσία και να ανησυχούσε ακόμα πιο πολύ. Να σου πω ποιο είναι το θέμα. Ότι εδώ δικάζουν βάσει κανόνων δικονομικών ενός αστικού κράτους. Αυτοί οι κανόνες είναι ο μηχανισμός. Με αυτού θα παίξει. Λέω λοιπόν ότι όπως μου έχουν πει με έγκριτοι συνταγματολόγοι,
με βάση το άρθρο 29 και το 11, αυτή η οργάνωση όταν πήγε να καταθέσει τα χαρτιά της για να γίνει νόμιμο κόμμα θα μπορούσε να απορριφθεί. Απλά πράγματα. Χωρίς να έχει τελέσει καμία εγκληματική ενέργεια. Για τους λόγους που ανέφερα, μην τους επαναλάβω. Δεν το έκαναν όμως. Και φταίει η Ανταρσία γι' αυτό. Όχι αδερφέ μου, είπα κάτι τέτοιο. Όχι, τι λες. Αν ήταν η Ανταρσία. Λέω ότι εγώ το ζητάω από την αστική κυβέρνηση. Ότι εσύ το ζητάς από αστική κυβέρνηση με αστικούς κανόνες και κώδικες. Βεβαίως. Εάν λοιπόν έχουν κάνει λάθος τώρα βάσει των κωδίκων των αστικών, όχι, κάτι θα βρουν λάδι. Στη συνέχεια, δυστυχώς, δεν προβλέπεται καμία διαδικασία. Ενώ το άρθρο 29 και το 11 δίνουν αυτή τη δυνατότητα, δεν προβλέπεται διαδικασία του να κηρυχθεί παράνομα ένα κόμμα παρά μόνο αν έχει τελέσει εγκληματικές ενέργειες. Αυτό νομίζω ότι είναι λάθος. Εγώ δεν ζητάω να αλλάξει το σύστημα. Έτσι. Είναι προφανές ότι σε ένα ανθρωποκεντρικό σύστημα οργανώσεις που εκθιάζουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και το Χίτλερ δεν μπορεί να υπάρχουν. Ναι, αλλά από την και άλλη... που λένε ότι οι Εβραίοι πρέπει να γίνουν σαπούνι. Από την άλλη πλευρά. Άσχετα αν το κάνουν ή όχι. Δεν θα περιμένω να τους κάνουν σαπούνι για να τους βγάλω παράνομους. Γνωρίζεις τις θέσεις μου. Γνωρίζεις... Όχι, όχι. Είναι ο εξής κίνδυνος. Ότι πρέπει να αποδειχθεί ότι έκαναν εγκληματικές ενέργειες. Ναι. Να περιμένουμε να τις κάνουν για να τους βγάλουμε παράνομους. Εγώ λέω άλλο. Ότι στη φύση του ναζιστικού, φασιστικού, ρατσιστικού κόμματος. Λόγω ιδεολογίας έπρεπε να. Όχι λόγω ιδεολογίας. Λόγω ιδεολογίας. Στη φύση αυτού αυτή του κόμματος. Αυτή είναι η ιδεολογία τους, εθνικός σοσιαλιστές. Η ιδεολογία της είναι να εκθιάζουν τη βία, να αρνούνται αυτό το ολοκαύτωμα. Αυτό σου λέω τόση ώρα. Έπρεπε, ναι, να έχουν τεθεί εκτός νόμου. Να μην γίνουν δεκτοί, ναι, ως νόμιμο πολιτικό κόμμα. Okay. Κακώς έγιναν. Έγιναν. Τώρα τι γίνεται. Αυτοί που τους κάμανε να το αντιμετωπίζουν. Αυτοί τώρα αυτοί τους κάμανε, δεν τους έκαμα εγώ. Φοβάμαι ο τρόπος που το αντιμετωπίζουν. Άρα λοιπόν, ένα δεύτερο, έτσι κι αλλιώς, Χρυσή Αυγή λέγεται αυτό, Λάος λέγεται αυτό, Βορύδης λέγεται αυτό, η ακροδεξιά στο βαθμό που συνεχίζει η κρίση και που δημιουργεί τα προβλήματα που δημιουργεί, θα αναβιώνει και θα υπάρχει. Άρα ο μόνος τρόπος καταπολέμησής της δεν είναι ούτε τα δικαστήρια, ούτε του να συλλευθούν οι εγκληματίες. Δεν είναι μόνον αυτό, ούτε κυρίως αυτό. Είναι να ξεπεράσουμε την κρίση. Και για να ξεπεράσουμε την κρίση, χρειάζεται να ανατρέψουμε το σύστημα που το δημιούργησε. Αυτό λέω. Λοιπόν, μην το στενεύουμε δηλαδή στο ποινικό. Εγώ δεν το στενεύω στο ποινικό. Δηλαδή, να σου το πω διαφορετικά. Εάν βγει σήμερα κάποιος και πει, εγώ ενστερνίζομαι τις αρχές της 17 Νοέμβρη, όλες, αλλά αρνούμε τις εγκληματικές ενέργειες. Θα με αναγνωρίζετε σαν πολιτικό κόμμα στη Βουλή μεθαύριο. Τι λέει ο κ. Κασιμάτης και όλοι όσοι συνηγορούν. Πρέπει να το αναγνωρίσουν το κόμμα. Ρωτάω, εγώ ρωτάω αν βγει ο Κουφοντίνας αύριο και πει. Ναι. Μια οι χαρά αρχές, δεν είναι. Οι αρχές. Μια χαρά είναι οι αρχές. Που είχα. Τις ενστερνίζετε είναι... η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Μπορεί, δεν όχι, λοιπόν, λέω, μπορεί να βγουν και διάφοροι και να το προτείνουν. Θα τους κάνετε πολιτικό κόμμα. Δεν πρέπει. Δεν ξέρω. Όχι, εγώ σε ρωτάω. Ρωτάω αυτούς που λένε ότι πρέπει να γίνει. Θα ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Εγώ δηλαδή, σου λέω δεν τις κάνουν 100.000 χρόνια. Εγώ σου λέω κάτι 100.000 χρόνια. Διότι η Χρυσή Αυγή τους βολεύει και να σου πω γιατί τους βολεύει. Εδώ πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι. Η Χρυσή Αυγή εμφανίζεται αντισυστημική. Αλλά είναι η πιο συστημική οργάνωση που υπάρχει. Και να σου, πω απόδειξη. Τι να μου πει ο Γιώργος. Όχι, όχι, απόδειξη. Λέμε μεταξύ μας τα αυταπόδεικτα. Όχι, δεν είναι αυταπόδεικτα. Δεν ξέρω μεταξύ μας. Δεν τα λέμε μεταξύ μας. Τα λέμε στον κόσμο. Για άλλο συζητάω. Πρόσεξε, γιατί να η διεύρυνση ενός εισαγγελικού κράτους. Α, το εισαγγελικό κράτος. Να σου ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Μα δεν με άφησε να ολοκληρώσω τη δική μου. Σου λέω ότι στην πράξη λοιπόν. Πώς ανέβηκε ο Μουσολίνη. Ποια ήταν η πρώτη ενέργεια που του δώσε έρισμα. Όταν βγήκε στα ναυπηγεία της Τζένοβα, οι ορδές συμφασιστικές, σπάσανε μια απεργία, παραλύλησε το με το πέραμα. Και είπαν στους εργάτες, δεχτείτε τους όρους που σας βάλουν οι εργοδότες για να μην χάσετε τη δουλειά σας. Και είχε βγει τότε το 21-22 το Εγγλέζικο Κοινοβούλιο και είχε πει μπράβο στους φασίστες, που ήταν ενδυνάμοι φασίστες, διότι ξαναλειτουργήσε το λιμάνι της Τζένοβα.
Το ίδιο κάμανε στο Πέραμα. Αν διαβάσετε τις ανακοινώσεις για το Πέραμα, τι λέγανε? Να φύγει από τη μέση του ΠΑΜΕ και αυτοί που θέλουν να τηρούν τις συλλογικές συμβάσεις, να υποχωρήσουν τα μεροκάματα, να εξαθλειωθούν οι εργαζόμενοι, να έχουμε χειρότερες συνθήκες δουλειάς για να γυρίσουν τα ναυπηγεία. Το ίδιο κάμανε στη Χαλιβουργική. Και μάλιστα από τα site τους έχουν βγάλει την ανακοίνωση της οργάνωσης της Μαγνησίας που έλεγε να δεχτούμε τη λέει εργοδοσία. Κοιτάξτε. Άρα η Χρυσή Αυγή στηρίζει αναφανδόν και ξεκάθαρα το κεφάλαιο και τους επιχειρηματίες. Έχεις όμως να κάνεις. Και αυτό και τους έχουν ανάγκη. Έχεις να κάνεις με καχύπροπτους ανθρώπους, πολλές φορές ημιμαθείς. Ένας μου γράφει εδώ, ο Μάκης δεν θα ανησυχούσε αν κυβερνούσε η Ανταρσία. Και οι Βορειοκορεάτες δεν ανησυχούν καθόλου που κυβερνάει ο Κιμ Γιονγκ Ουν. Δηλαδή, καταλαβαίνεις με τι ανθρώπους έχεις να κάνεις. Και εγώ σου λέω λοιπόν. Πολύ σωστά λέει αυτό. Ναι. Ανανησυχώ που γίνεται η κυβέρνηση. Έτσι, είστε επικίνδυνοι. Όχι, πολύ σωστά λέει για την Κορέα. Πολύ σωστά λέει για την Κορέα. Ωραία, αλλά λέει και για τον Ανταρσία. Το ίδιο λέει. Όχι, δεν λέει το ίδιο. Πώς δεν λέει. Λέει, δεν θα ανησυχούσε. Και εγώ ανησυχώ με αυτό που γίνεται στην Βόρεια Κορέα. Τραγικά πράγματα συμβαίνουν. Θεωρεί ότι εγώ είμαι εξτρεμιστή με τον Ανταρσία. Μας ενδιαφέρει ότι η Χρυσή Αυγή. Πες μου κάτι. Αύριο μεθαύριο λοιπόν, επειδή ξέρω μερικά παιδιά στον Ανταρσία που είναι. Τα έχουν πάρει στο κρανίο και έχουν τρελαθεί. Σκοτώνουν έναν ή τραυματίζουν έναν. Χρυσαυγή, τι. Χρυσαυγή, βέβαια, τι θα σκοτώσουν. Άλλον. Λέω. Και πλακωθούν και γίνουν δύο φόνοι, τρεις. Θα σε πάρουν εσένα μέσα ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης γιατί συμμετείχες ως υποψήφιος βουλευτής στο κόμμα. Πρόσεξε, είναι επικίνδυνα πράγματα αυτά που σου λέω. Δεν καταλαβαίνομαστε, φαίνεται. Να επαναλάβω λοιπόν. Η Ανταρσία στα καταστατικά της, στα προγράμματά της κλπ. Λέει. Αποκηρύσσει τη βία. Όχι. Όχι. Θα ήταν τρελή αν αποκηρύσει τη βία. Τι? Όποιος αποκηρύσει γενικώς και ορίστος τη βία είναι βλάξ. Τότε είναι έχετε βλάξ. Ένα κοινό σημείο με τους Χρυσαυγίτες. Όχι, εσύ έχεις μάλλον κοινό σημείο με αυτούς που έχουν δυσκολία να καταλάβουν κάτι πιο βαθύ από τα, αυτά που λέμε κάθε μια μέρα. Για πες το αυτό, να το καταλάβω. Λέω λοιπόν ότι η αντίσταση κατά των Γερμανών που ήταν μια πράξη βίας κατά τη γνώμη είναι ηρωική. Και δεν την αποκηρύσω. Εσύ μπορεί να την αποκηρύσεις. Άλλη βία αυτή είναι. Λέω λοιπόν. Αυτή για την απελευθέρωση της πατρίδας σου. Το άλλη τα είπε όλα. Αυτή είναι. Το άλλη τα είπε όλα. Σου μιλάω για τη βία μέσα σε συνταγματικά πλαίσια όταν υπάρχει ένα αστικό κράτος. Ναι. Είναι το ίδιο σου με τις Γερμανίες. Λέω λοιπόν ότι η Ανταρσία επανέρχομαι. Για διατοχική περίοδο. Άσε να ολοκληρώσω. Επανέρχομαι λοιπόν στο θέμα. Η Ανταρσία και γενικά η αριστερά και το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ με διαφορετικούς τρόπους. Λένε ότι θέλουμε να διευρύνουμε τη δημοκρατία και να την ουσιαστικοποιήσουμε, όχι να την καταργήσουμε. Δεν θέλουμε να κάνουμε δικτατορία. Θέλουμε περισσότερα δικαιώματα. Θέλουμε να ουσιαστικοποιηθεί η λαϊκή κυριαρχία. Ναι, αλλά μου λες ότι θες αυτό λέει. Δεν μπορεί η Χρυσή Αυγή δεν λέει αυτό. Η Χρυσή Αυγή λέει θέλουμε να την καταργήσουμε. Άκου, μα για αυτήν είναι μιλάμε τώρα. Άκουσα, αδερφέ μου. Λέω για λοιπόν ένα σημαίνω. Μόρφωμα. Η βία είναι ένα κοινό σημείο όμως κάποιων. Για νου. Μεταξύ ανθρώπων που μπορεί να έχουν διαμετρικά αντίθετες απόψεις. Του Βορύδη για παράδειγμα που. Ας το Βορύδη. Όχι άστο. Είναι κοινοβουλευτικό πρόσωπο του κόμματος. Ναι, αλλά είναι δικό του παιδί τώρα. Και λειτουργούσε με ένα τσεκούρι. Αδερφέ, κρυβόμαι από τον κόσμο ότι οι Χρυσαυγίτες ψήφιζαν τη δεξιά χρόνια μέχρι να αποσπαστούν και να γίνουν. Δεν λέμε αυτό. Μου λες για τη βία. Τι να πούμε. Εσύ μπορεί να είσαι υπέρ τη βία ένα άνθρωπο ο οποίο πνευματικό, είσαι δάσκαλο. Παιδαγωγός, μου λες η βία είναι αναπόσπαστο κομμάτι και όποιος την αποκηρύξει αλίμονο. Και μου να σου πω λοιπόν ένα περιστατικό για να καταλάβεις. Να σου πω ένα, ένα περιστατικό για να καταλάβεις τι σου λέω. Δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί δημόσια, έχει ενδιαφέρον. Επί Χούντα συλλαμβάνομαι στα βελγογαλλικά σύνορα. Γιατί είχα πλαστό διαβατήριο, το είχα φτιάξει μόνο μου, το πιάσανε και μου λένε δεν μπορεί να μπει στο Βέλγιο. Λέω πολύ ωραία, την κατάλαβε. Τότε υπήρχαν σύνορα Βέλγιο-Γαλλία. Πάω στη Γαλλία, του το δείχνω, λέω: μπορεί να μπει ξένος πολίτης στη Γαλλία χωρίς κανονικό διαβατήριο με πλαστό. Μου απαντάνε όχι. Λέω: κανονίστε τα, την υπόλοιπη ζωή μου. Εγώ δεν μπορώ να την περάσω στην ουδέτερη ζώνη. Βρέστε τι θα με κάνετε. Τα ξημερώματα, αυτό έγινε τις 12 το βράδυ. Αποφαίνονται οι Βέλγοι ότι μπορείς να μπει στο Βέλγιο υπό τον όρο να ζητήσεις πολιτικό άσυλο μέσα σε 3 μήνες. Διαφορετικά θα σε διώξω. Πράγματι πάω στο Βέλγιο, βρίσκω ένα αυστριακό ευγενέστατο αριστοκράτη που ήταν υπεύθυνος των ΗΕ για το πολιτικό άσυλο
και μου λέει, κύριε Ρούση, πιτσιρικάς εγώ τώρα, να υπογράψετε ένα χαρτί ότι είστε κατά της βίας. Λέω, υπουδενή. Τρελός. Μου λέει, γιατί. Είσαι τρελός. Διότι λέω, εδώ από κάτω, από τα γραφεία του ΟΗΕ, είναι το άγαλμα της ηρωίδας Βελίδας Γκαμπριέλ Πετή, η οποία κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου αντιστάθηκε βία κατά των Γερμανών. Και εγώ την Βελγίδα αυτή δεν μπορώ να την αποκηρύξω. Κόκαλο δικό σου, άλλαξε όλος ο μηχανισμός των Ηνωμένων Εθνών, πήρα πολιτικό άσυλο χωρίς να υπογράψω ποτέ αυτό το χαρτί. Εντάξει, έκανας όμως την αποκάλυψη. Λέω λοιπόν, σαφή αδερφέ, ότι δεν μπορεί να βγαίνεις αυτά τα προσπάθεια μιας ορισμένης αριστεράς να νομοποιηθεί αποκηρύστως γενικά τη βία, είναι λαθεμένη. Πες εγώ δεν αποκηρύσω ούτε την Γαλλική Επανάσταση, έτσι, ούτε τη Ρώσικη Επανάσταση. Το, κόσμος, το κατάλαβα απλώς ο κόσμος, μια χαρά δεν είναι τόσο ηλίθιος. Όχι, το καταλαβαίνω. Πολλές φορές εμείς είμαστε πιο ηλίθιοι. Όχι, γιατί είστε ψώνια ορισμένοι εκεί στη Ανταρσία και νομίζετε ότι επειδή το κατέχετε το θέμα και το διαβάζετε, το ξέρει και ο απλός πολίτης. Κατάλαβε ο απλός πολίτης μια χαρά. Ότι το να αποκηρύσεις γενικώς και αορίστως, να σου πω πως αντιμετώπισαν τους φασίστες του Μουσολίνη στην Ιταλία το 21-22. Όχι, να μου το πεις αύριο, με την περίφημη Ardite del Popolo, δηλαδή με οργανώσεις πολιτικής αυτοάμυνας, οι οποίες όταν τολμούσαν οι τότε χρυσαυγίτες να τους κάνουν ντου, τους άλλαζαν την Παναγία. Σε ευχαριστούμε. Δεν μπορεί να πηγαίνει με το σταυρό στη Χρυσή. Για το ωραίο μάθημα πολιτικής θεωρίας που δεν μας είναι πολιτικής θεωρίας, είναι κοινή λογική. Το μάθημά σου. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ. Και ελπίζω να τα πούμε σύντομα πάλι, κυρίες και κύριοι. Εμείς, μάλλον την ερχόμενη Δευτέρα, θα επιστρέψουμε στα κανονικά καθήκοντα λόγω μιας πολύ ενδιαφέρουσας έρευνας που γίνεται, ενός ντοκιμαντέρ με γυρίσματα σε ειδικούς χώρους που δεν θέλω να πω περισσότερα τώρα και που θα μπορέσουμε να το απολαύσουμε και έτσι. Μάλλον η Κωνσταντίνα Παπατσάκονα θα συνεχίσει την εκπομπή για 5-6 μέρες ακόμα. Καλό σας απόγευμα.